Που τα άλλοι μετά. Ναι, ρε, του έχουμε στα αρχίδια μα μαλάκια, λένε. Του γαμίσουμε. Κατάλαβα. Θα πούμε όλη φυλακή σίγουρα. Δεν πειράζει, λες να έχουμε παρέα. Καλώ. Έχουμε όλα γκουτ. Καλά, νέα. Ε? Τίποτα εδώ, έχω βαρεθεί τη ζωή μου, ρε μαλάκα, δεν φαντάζεσαι. Να φτιάξω Facebook, ε. Τι να σου πω, φτιάξει. Τώρα που είμαι καταζητούμενος, ξέρεις τι like θα πάρω. Ε, Νίκο, ας όψετε που είμαι σουρωμένη, γιατί θα σε βγει αολόσταλνα τώρα. Ας όψετε που είμαι σουρωμένη. Κάθεσαι και χαίρεσαι με αυτά. Ρε, ξέρεις τι like θα παίρνω, δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Οι γονείς είναι του θανάτα, το καταλαβαίνεις. Ωχ, δεν μου κάνεις κήρυγμα. Σε παρακαλώ πολύ. Μας δουλεύεις. Παρακαλώ πολύ. Αν μέσα τώρα και θα έχουμε και ένα μωρό πίσω. Ναι, θα σε έχω εξασφαλίσει, μην άγχωνες. Τι να τα κάνω ρε τα λεφτά, να πάνε να γαμηθούνε. Εσύ θα σε δω, θα είσαι στο σπίτι μου μέσα. Θα λείπεις από το παιδί τα βράδια ή δεν θα λείπεις. Τι μου λες τώρα, μην με τρελαίνεις. Οι γονείς είναι έτοιμοι να πεθάνουνε, τι μου λες τώρα. Με πήρε ένα δει μάνα σου τι κάνω, γιατί λέω μαμά είναι δηλώ ψηλοφτιαγμένη, γιατί τη λέω είναι και σουρωμένη, στεναχωρημένη, τη λέω όλα αυτά τη λέω που έχουν συμβεί με τον Νίκο και έχω πει δύο τζίνες και με έχουν βαρέσει, μου λέει πολύ λογικό, μου λέει στεναχωρημένη ήσουν, μου λέει δεν θα σε πειράζανε. Και εμείς μου λέει δεν είμαστε καλύτερα, μου λέει πεθερό σου, μου λέει και εγώ σερνόμαστε. Γιατί ρε εσύ Νίκο δηλαδή. Ένα χώνεσαι, θα την βρω την ακριβώ. Πώς θα τη βρεις στην άκρη, δηλαδή, κι άμα σε μπουζουριάζουν, τι θα γίνει. Εγώ από το σπίτι για λίγες μέρες. Τρεις οικογένειες κι είμαστε του θάνατά. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, οι γονείς σου, εγώ. Εγώ από τις δουλειές που έχω να κάνω, τα ανέβω. Ξαναξέρεις. Μόλις ανέβω, θέλω να σας δώξω όλα αυτά που θέλω να φάμε όλοι μαζί, ξέρω για τέτοια. Να... Πάω να κάνω μια γυρά στα γραφεία. Κυρία Νίκη, απέρα με Αθήνα. Να δώσω κάτι χαστούκια που θέλω. Σε κάθε γραφείο θέλω να βάλω από κανένα δύο άτομα. Μπράβο, Νίκο, συγχαρητήρια. Γιατί όχι, γιατί για αυτούς μαλάκες θα πάμε εμείς φυλακή. Δεν πρέπει να τη βγάλουν έτσι, τουλάχιστον βάλουν το ξύλο και να καταλάβουν. Θα τους τρίξετε τα δόντια. Το αποτέλεσμα είναι ένα, Νίκο. Δεν πειράζει, γιατί άμα δεν βγαίνουν να μην μπλούζουν να κάνουν μαγκές και τέτοια, δεν θα έχει γίνει αυτό πράγμα τώρα. Κατάλαβες. Όταν τα λέγαμε εσύ γίνεται με μπλούζες. Όχι, δεν κατάλαβες τι σου λέω. Ας την κόμενα κάμεις έτσι να τα ξέρανε έτσι κι αλλιώς τα πράγματα. Απλά τώρα τα επιβεβαιώσανε. Δεν λέγανε κάτι αντίθετο τόσο χρόνια. Απλά τώρα βγήκε καλά κάποιος και τα επιβεβαίωσε. Αυτό είναι το όλο το θέμα αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει κόμενα. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι τόσο καιρό εγώ καθόμουν και έλεγα εντάξει, ωραία, πάτε για σκηνικά, κάντε δείχνετε. Μην βάζετε μπλούζες, μην βάζετε μαύρα, βάλτε άλλα ρούχα. Και μου πηγαίνανε με μπλούζες όλοι. Και με τα τατουάζ με τους μέανδρους και μετά έτσι. Δεν είναι μαλάκες οι άλλοι. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Όταν τρώει μαχαιριές ο άλλος ή όταν τον στέλνει στο νοσοκομείο, μια, δύο, τρεις θα σε δώσει του πούστη στο τέλος. Δέκα θα τρώει συνέχεια ξύλο. Εντάξει, και δεν μας ακούγαν, δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Να τα τώρα. Αλλά δεν μπορούν αυτοί δηλαδή. Κατάλαβε γιατί αυτοί είναι υποστηρικτές. Αυτό δεν μπορεί να του κάνει τίποτα κανείς. Τους πάνε για απλό ξυλοδαρμό, κατάλαβες. Και αυτό είναι αναστολή, δεν είναι τίποτα. Εμάς τραβήξουν, εμείς από έχουμε δώσει τα οκ.